Για εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Στεφάνος Στεφάνου, έχει ενώπιον του ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Καθώς το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια σοβαρή μείωση των εκλογικών του ποσοστών και είναι κάτι που ασφαλώς καλείται και ο ίδιος και οι συνεργάτες του και όλο το κόμμα να ανατρέψουν, να αναστρέψουν. Είναι νεότερης γενιάς, κύριε Χρόφα. Ναι. Είναι νεότερης γενιάς. Μάλιστα. Βέβαια. Εντάξει. Ήταν και ο κυβερνητικός, ήταν συνεργάτης του Χριστόφια επί της Προεδρίας του, ήταν ο κυβερνητικός του εκπρόσωπος. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και προηγουμένως ήταν, αν θυμάμαι καλά, και συνεργάτης του και προηγουμένως στη Βουλή. Αν είμαι σωστός. Μάλιστα. Μένει να δούμε. Λοιπόν, ναι, για πάμε τώρα στο κύριο θέμα. Είπα ότι δεν είναι της μοδός. Ενώ, σχήμα λόγου βέβαια, ενώ όλα τα σφυριά δείχνουν ότι αυτό το καλοκαίρι είναι της Κύπρου. Δεν σημαίνει θετικά. Ούτε αρνητικά. Έρχεστε εσείς λοιπόν και λέτε ότι έως εδώ ήρθε η στιγμή εφθαρσός στη Λευκοσία και στην Αθήνα να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και να μιλήσουμε ανοιχτά για να καταλάβουν και οι ξένοι ότι και πολιτική και στρατηγική υπάρχει, αρκεί να τη διατυπώσεις. Κυρία Σαχίνη, θα έλεγα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτω απόψεις σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείται στο Κυπριακό. Θυμάμαι πολύ καλά ότι μετά το σχέδιο Ανάν είχα τολμήσει τότε με ανάλογο κείμενο το οποίο είχα δημοσιεύσει με συνεργάτες μου και με τα βιβλίο να εισηγηθώ μια νέα πορεία στο Κυπριακό, η οποία όχι μόνο να επεξηγούσε γιατί είπαμε όχι στο δημοψήφισμα, αλλά να επεξηγούσε και τι ακριβώς θέλαμε. Αυτό δεν έγινε για διάφορους λόγους. Και συνεχίστηκε. Στην σημερινή συγκυρία, μετά την κατάθεση της πρότασης της τουρκικής πλευράς για δύο κράτη και την προσπάθεια πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να πάρει ίσες αποστάσεις, προφανώς οι σχεδιασμοί είναι για μια συνομοσπονδιακή λύση στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα φέρει την Λευκοσία σε δύσκολη θέση υπό την έννοια ότι θα την θέσει με μια τέτοια εξέλιξη υπό την ηγεμονία της Τουρκίας. Λοιπόν, παρακολουθώντας και το τουρκικό αφήγημα, το οποίο για χρόνια τώρα λέει ότι οι Τούρκοι είναι αδικημένοι, ότι οι Ελληνοκύπροι είναι κακομαθημένοι και δεν θέλουν να μοιραστούν εξουσία, πλούτο και τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Τουρκοκυπρίους, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε αφήγημα και θα πρέπει να έχουμε και ολοκληρωμένες προτάσεις. Άρα, σε αυτό το κείμενο εργασίας, το οποίο κατέθεσα τις περασμένες μέρες, και θέλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από την συζήτηση που έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται. Λοιπόν, αυτή η μελέτη έχει, εκτός από την εισαγωγή, και 8 συνοπτικές ενότητες. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, αξιολογώ την στάση του Οργανισμού ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι στο τουρκοκυπριακό αφήγημα και την οφειλόμενη ελληνοκυπριακή απάντηση, μπαίνω μετά σε μια συζήτηση για τα θεωρητικά μοντέλα και η Κύπρος, μετά είναι ποια είναι τα δεδομένα σήμερα και πώς αξιολογούνται τα διάφορα σενάρια, και στην ενότητα 6 αναφέρομαι ξεκάθαρα σε κατευθυντήριες γραμμές για την ουσία του Κυπριακού, είναι μια πρόταση για ένα φυσιολογικό κράτος, και επίσης αναφέρομαι μετά σε μια εξελιχτική διαδικασία η οποία, στο τέλος του δρόμου της οποίας είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό το φυσιολογικό κράτος. Δεν είμαι αφελής για να θεωρήσω ότι η Τουρκία θα πάρει αυτές τις προτάσεις και θα τις δεχτεί. Αλλά ποιο είναι το όφελος? Το όφελος είναι ότι θα πούμε στη διεθνή κοινότητα ότι κοιτάξτε, τόσα χρόνια λέτε ότι απορρίπτουμε εισηγήσεις, αλλά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτά θέλουμε. Θεωρώ οι προτάσεις αυτές ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλειοψηφικό ρεύμα στο εσωτερικό, δηλαδή και στην Αθήνα και στην Λευκοσία να υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύμα που να αγκαλιάσει αυτές τις προτάσεις, και ταυτόχρονα διεθνώς να δημιουργηθεί όχι μόνο ανοχή, αλλά και στήριξη από πολλούς κύκλους. Αυτή ήταν η λογική. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι, επειδή όπως έχω ήδη αναφέρει δεν έχω καμία ψευδέστηση για τη στάση της τουρκικής πλευράς, εφθαρσώς στη μελέτη λέω ότι ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι
η προάσπιση της Ελεύθερης Κύπρου, η προάσπιση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέγιστος στόχος η αποκατάσταση της ενότητας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Ακούγοντας τον ελάχιστο, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς τουλάχιστον έχετε την αντίληψη, κύριε Θεοφάνους, ότι εδώ πια για την Κυπριακή Δημοκρατία η κατάσταση είναι κομβικής σημασίας, διότι και ο Ερντογάν λέει, παιδιά, δύο χωριστά κράτη ή θα πάμε σε πολιτική συγκυριαρχία σε αυτή τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ισότητα. Ομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία, συνομοσπονδία. Αυτό είναι κατά. Μάλιστα. Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι το έλασον έστω είναι να διατηρηθεί η Ελεύθερη Κύπρος και η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι αυτό κρίνεται αυτή τη στιγμή? Θεωρώ ότι ένας από τους στόχους της Τουρκίας που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα είναι η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία έκανε εισβολή, κατέκτησε εδάφη, προχώρησε σε εθνοκαθαρισμό, επικύρθη τα κατεχόμενα, προσπαθεί να βάλει μια ισλαμική σφραγίδα. Έχει τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει ή μάλλον διεξάγει ένα υβριδικό πόλεμο εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ποικίλο τρόπος, μεταξύ άλλων ιδιοχετεύοντας παράνομους μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές. Ο στόχος ο οποίος δεν έχει πετύχει είναι να καταστρέψει την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό το λένε, δεν είναι δική μου υπόθεση εργασίας. Όταν μιλάνε για την Κυπριακή Δημοκρατία την αποκαλούν κλειπούσα, defunct, στα έγγραφα που στέλνουν. Άρα εμείς, κανένα σοβαρό κράτος δεν διαπραγματεύεται την ύπαρξή του, κυρία Σαχίνη. Όλα αυτά τα χρόνια στις συνομιλίες τα Ηνωμένα Έθνη και πάλι προσπαθούσαν να βρουν μια μέση οδό. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έκαναν ήταν οι προτάσεις. Οι Ελληνοκύπροι να νομίζουν ότι συνεχίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια μιας λύσης. Οι δε Τουρκοκύπροι και η τουρκική πλευρά γενικότερα να αντιλαμβάνεται ότι δημιουργείται μια νέα κατάσταση πραγμάτων ως αποτέλεσμα της παρθενογένεσης. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε καν να αφαιθεί να αιωρείται. Μέσα στις προτάσεις τις οποίες καταθέτω είναι ξεκάθαρο ότι στα πλαίσια μιας λύσης γίνεται μεταξέλεξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης του υφιστάμενου συντάγματος. Α, δηλαδή, α, λέτε ότι να πάμε σε μεταξέλιξη με μία αναθεώρηση του συντάγματος του 60, ε? Βέβαια. Μάλιστα. Πώς θα γίνει διαφορετικά? Η τουρκική θέση είναι ότι πρέπει να αλληλοαναγνωριστούν έστω και στιγμία η ούτω καλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και εμάς, όπως μας αποκαλούν, αντικυπριακή δημοκρατία, ελληνοκυπριακή διοίκηση. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας του σκεπτικού ως πρόταση που λέτε ότι? Για μένα δεν έχω αυταπάτες, το πιθανότερο είναι ότι η Τουρκία ούτε που θα την ξεφυλίσει. Όμως θα δημιουργήσει μια άλλη ατζέντα στο διεθνή παράγοντα, γιατί το Κυπριακό είναι διεθνές ζήτημα, ασχέτως αν είχε διεθνοποιηθεί. Κυρία Σαχίνη, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει μια συζήτηση, αλλά πρέπει να σπρώξουμε κι εμείς. Δεν σας κρύβω, και το λέω ευθέως από το σταθμό σας, ότι διαχρονικά είχα συζητήσεις με διπλωμάτες που έθιξα κάποια από αυτά τα ζητήματα και εκείνο το οποίο μου είχε λεχθεί άτυπα ήταν ότι εάν όντως κάποιες προτάσεις τείνουν προς μια σταθεροποίηση, ότι αυτό που προτείνετε εσείς δημιουργεί μια σταθερή κατάσταση ενώ αυτό το οποίο συζητείτε είναι αποσταθεροποιητικό, ναι, αυτό θα συζητηθεί σε πιο ψηλό επίπεδο. Άρα αυτό το πράγμα έπρεπε να, αυτή τη δουλειά έπρεπε να την είχαμε κάνει και δεν την κάναμε για διάφορους λόγους. Επιπρόσθετα, στην εξελικτική διαδικασία υπάρχουν προτάσεις οι οποίες εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα και να το πω ευθέως. Εκεί που αναφέρομαι ότι σαν άμεσο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι η συνεκμετάλλευση ενεργειακών πόρων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει οριοθέτηση της ΑΟΣ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό αν γίνει έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο. Ταυτόχρονα λέω ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί, ότι στα πλαίσια αυτά μπορούμε να πούμε να έρθει και η Ελλάδα να γίνει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και Ελλάδος και Τουρκίας και Κύπρου.
μια τέτοια εισήγηση, μια τέτοια εξέλιξη είναι κάτι το οποίο θα δει θετικά και η Γερμανία και η Βρετανία και οι ΗΠΑ και η Ρωσία, αλλά και περιφερειακές δυνάμεις. Δηλαδή η Τουρκία δεν μπορεί να λέει συνεχώς όχι. Και αν πει όχι, να έχει εκείνη το κόστος. Όχι να λένε στους Έλληνες ότι λέμε πάντα όχι και δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό το έχετε ξαναπεί, είναι κομβικής σημασίας. Έχετε την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελληνική Δημοκρατία έχει φτάσει πια σε ένα σημείο που έχει αντιληφθεί ότι αν δεν αλλάξει πίστα, γιατί αυτό ουσιαστικά ζητάτε, θα οδηγηθούμε σε αυτό που περιγράφατε με τον ένα ή τον άλλον τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει δορυφόρος. Το είχε αντιληφθεί. Κύριε Σαχίνη, η κοινωνία γνωρίζει με συγχωρείτε, η κοινωνία γνωρίζει ότι το πολιτικό σύστημα ως στην Κύπρο έχει χρειάζεται ουσιαστική βελτίωση. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ικανοποιητικά τα σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν. Για διάφορους λόγους. Είναι ο παλαιοκομματισμός, είναι το θέμα της διαφθοράς των πελατειακών σχέσεων, της μετριοκρατίας. Η κοινωνία διψά για μία αναβάθμιση του όλου συστήματος και που να μπορεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλων των ειδών της προκλήσεις και φυσικά και ασφαλώς το μείζον υπαρξιακό ζήτημα του Κυπριακού. Mm-hmm. Τώρα, επειδή με ρωτήσετε και για την Ελλάδα, δεν έχω αμφιβολία ότι και στην Αθήνα χρειάζονται ανάλογες αλλαγές όπως και στην Κύπρο. Επειδή ξέρω ότι δεν είστε απλά ένας άνθρωπος που ασχολείται θεωρητικά, αλλά είστε και επί του πεδίου, θα σας ρωτήσω εντελώς πρακτικά. Το κλίμα το έχετε εισπράξει. Οδεύουμε για την 20η Ιουλίου. Βέβαια. Θεωρείτε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας θα είναι κινήσεις προς την κατεύθυνση ενός ήρεμου καλοκαιριού ή είναι κινήσεις που θα βάλουν έτη περαιτέρω δυσκολίες στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη σας, δεν ξέρω αν θα είναι έτσι, εσείς θα μας πείτε, θα πρέπει να υποχρεώνουν και την ελληνική κυβέρνηση ή, για να το πω διαφορετικά, και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να πάρει θέση. Γιατί κοιτάξτε, το να πάω στην αμόχος του, στο Βαρόσι, το να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να κάνω παρελάσεις στο κατεχόμενο κομμάτι της Λευκωσίας, το να φωνάξω ενδεχομένως και κάποιες άλλες χώρες να μετέχουν στις εκδηλώσεις, αυτά διαραίονται, ή να ανακοινώσω και άλλα πράγματα, είναι δυνατόν την Αθήνα να την αφήσουν αδιάφορη? Κοιτάξτε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα. Να αρχίσω από το τελευταίο και μετά να έρθω στην καθαυτοεπίσκεψη Ερντογάν. Το έχω πει αρκετές φορές ότι μετά το 1974 κατά κάποιο βαθμό υπήρχε μια αποσύνδεση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το Κυπριακό. Υπήρχε επίσης και η αίσθηση Κύπρος αποφασίζει και Ελλάς συμπαρίσταται και ούτω καθεξής. Οι Τούρκοι μας αντιμετωπίζουν ως ενιαίο σύνολο. Βλέπουν από την Θράκη, από τον Εύρο μέχρι εδώ κάτω στην Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουν μία ενιαία γραμμή, έχουν απέναντί τους την Κύπρο, την Ελλάδα, τον Ελληνισμό. Εμείς πιστεύω ότι κακώς το διαχωρίζουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και, αν θέλετε, και στην Ελλάδα ενοχικά σύνδρομα για τις ευθύνες της για το 1974, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι του χρόνου και να αλλάξουμε την ιστορία. Η ουσία είναι ότι σήμερα, από αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει η Ελλάδα να θέτει το θέμα του Κυπριακού ως θέματος εισβολής και κατοχής, και όταν γίνεται και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, μπορεί να επαναλαμβάνει ότι υπάρχει μια συστηματική παραβίαση των συμφωνιών του 1960 στην Κύπρο και ότι η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να συνέλθει και να ανταποκριθεί στο διεθνές δίκαιο και στις υποχρεώσεις της. Ταυτόχρονα, επειδή ενώ μιλάμε όλα τα χρόνια για διεθνές δίκαιο, δεν ασκούν μόνο τα επιχειρήματα, είναι πολύ σημαντικό Αθήνα και Λευκωσία να ενισχύουν συνεχώς, να αναβαθμίζουν συνεχώς τους συντελεστές ισχύως. Με μια τέτοια κατάσταση θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά και οι αντίπαλοι και οι φίλοι. Είναι κάτι το οποίο
πρέπει να γίνει. Είναι θέμα εθνικής επιβίωσης αυτό το πράγμα. Τώρα, ερχόμενος στην Κύπρο και στην επίσκεψη Ερντογάν, είναι πολύ προκλητική αυτή η ενέργεια. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι δημιουργείται και βάση μη επανδρομένων. Ναι, 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 σωστά το λέτε. Αεροσκαφών των drones στα κατεχόμενα εδάφη. Θα έρθει ως προσθετής ο Ερντογάν στην αμόχωστο για να διακηρύξει τις νέες πραγματικότητες και ούτω καθεξής. Θα αμφισβητήσει και την Κυπριακή Δημοκρατία, θα αμφισβητήσει και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή νομιμότητα. Άρα κατά τη γνώμη σας... Διότι στηρίζεται ναι, ναι. Στη στρατιωτική ισχύ. Σωστό. Το ζύγιο δυνάμεων εδώ κάτω είναι τεράστιο. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά άρα δεν θα έπρεπε να έχεις αποδειθεί από τώρα σε μια διπλωματική καμπάνια εν ώψη της 20ης Ιουλίου. Δηλαδή, το θα περάσουμε ωραία το καλοκαίρι, κύριε, μα εντάξει, αλλά εδώ πώς. Θεωρώ, να το πω ευθέως, το έχω συζητήσει με κάποιες προσωπικότητες του εξωτερικού ότι η Ευρώπη και η Δύση πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό που κάνει η Τουρκία στην Κύπρο θυμίζει πρακτικές ναζιστικής Γερμανίας. Αν θυμάστε καλά, πριν από την έκρηξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ναζιστική Γερμανία πήρε με την ανοχή των ισχυρών τότε την Σουδετία, την γερμανόφωνη περιοχή της Τσεχίας, της Σλοβακίας. Και αν θυμάστε καλά, και ο Άγγλος Πρωθυπουργός, ο Τσάμπερλεν, είχε μεταβαίνοντας στο Λονδίνο, είχε πει αυτό είναι... Εσωτερικό θέμα το είχε πει τότε της Τσεχίας. Ναι. ανέμιζε το χαρτί της συμφωνίας και είναι peace in our times. Αυτό ξέρεις, αυτό θα διαφυλέξει την ειρήνη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν την διαφύλαξε και η Τσεχοσλοβακία την κατέκτησε όλη η Γερμανία και ούτε και η ειρήνη στην Ευρώπη. Άρα εκείνο το οποίο πρέπει να λεχθεί προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι η Τουρκία είναι μια επιθετική, μια επεκτατική χώρα και επιπρόσθετα δημιουργεί και αποσταθεροποίηση στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα, και ότι αυτό το πράγμα θα έχει κόστος και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την διεθνή κοινότητα αν δεν υπάρξει ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να εμπεδωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, η δουλειά δική μας είναι να λέμε το τι συνέβη και στα πλαίσια ενός αφηγήματος και ταυτόχρονα όταν ρωτάνε, ξέρεις, γιατί απορρίψετε εκείνο και αυτό το σχέδιο και εκείνο, να μπορούμε να είμαστε σε θέση να πούμε, κοιτάξτε, αυτό που το οποίο προτείνουμε είναι ένας έντιμος συμβιβασμός, δημιουργεί ένα φυσιολογικό κράτος και έχουμε την καλή διάθεση να συζητήσουμε. Άρα αυτό που έχω καταθέσει καλύπτει ένα κενό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει σε εμάς να έχουμε μια πολιτική η οποία να αναδεικνύει την αλήθεια για το τι συμβαίνει, να προειδοποιεί για τους κινδύνους και ταυτόχρονα να μας προστατεύσει, δημιουργώντας την ανάλογη προσοχή στις χώρες που έχουν την δική τους επιρροή στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Χριστόφορος, καλημέρα στον κύριο Θεοφάνου. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ συνοπτικά να μου πει, επειδή μίλησε για αναθεώρηση του συντάγματος του 60, με βασική πρόνοια πια, διότι το κρίσιμο λέει για μένα είναι μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ποια συνταγματικά πολιτική διευθέτηση μπορεί να υπάρξει. Να σας πω. Ναι. Έχω μια ξεκάθαρο σε αυτόν τον τομέα. Το σύνταγμα του 1960 είχε τις δυσκολίες του. Ήταν αυτό που στηριζόταν σε εθνοκοινοτικούς πυλώνες. Στηρίζεται σε αυτό που λένε consociational democracy, συνενετική δημοκρατία. Έχει τις δυσκολίες της. Άρα θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Πρώτα έχω μπει, να πω κάποια στοιχεία, κάποιες εισηγήσεις που έχω καταθέσει. Έχω μιλήσει για τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρα δεν καταργείται το κράτος αυτό. Συνεχίζεται στα πλαίσια μιας συνταγματικής αναθεώρησης. Ας πάμε στην Προεδρία. Τι υπήρχε το 70, το 60. Υπήρχε Έλληνας πρόεδρος και Τούρκος αντιπρόεδρος, οι οποίοι εκλέγονταν από ο δε Τούρκος αντιπρόεδρος από τους Τούρκους και ο Έλληνας από τους Έλληνες. Ταυτόχρονα υπήρχε και το στοιχείο της διαρχίας. Η εισήγησή μου για την Προεδρία είναι ότι θα υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο όπου ο ένας θα προέρχεται από την ελληνική πλευρά και ο άλλος από την τουρκική πλευρά. Θα υπάρχει αυτό το ticket που λέμε
Και αυτό θα ενθαρρύνει την δημιουργία κοινής ατζέντας να υπερβαίνει το εθνοκοινοτικό, να ασχολείται με τα προβλήματα που είναι, θα είναι για όλο τον λαό. Είτε αυτό λέγεται οικονομία, είτε λέγεται περιβάλλον, είτε λέγεται ενέργεια, είτε λέγεται υγεία, είτε λέγεται παιδεία, και στη ψηφοφορία να είναι ένας άνθρωπος μία ψήφος. Ταυτόχρονα, επειδή πρέπει να διατηρήσουμε και ομοσπονδιακές καταστάσεις στο σύστημα, όπως ήταν και αυτό του 60, εφόσον καταλήξουμε σε ένα σύνταγμα, θα πρέπει για οποιαδήποτε συνταγματική αναθεώρηση να προβλέπεται 2/3 πλειοψηφία από την κάθε κοινότητα. Αυτό καθησυχάζει την άλλη πλευρά. Τρίτον, πάω στο ανώτατο δικαστήριο. Το σύνταγμα του 60 έλεγε ότι υπάρχει ένας Έλληνας, ένας Τούρκος και ένας ξένος δικαστής. Στην δική μου εισήγηση μιλώ για 4 Έλληνες, 4 Τούρκους και ένα από τις μικρότερες κοινότητες. Μιλώ ότι το θέμα των εγγύσεων δεν πρέπει να μείνει ως έχει, θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν ξένα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά πρέπει να φύγουν. Για κάποιο χρονικό διάστημα είναι εφικτό να υπάρχει μια πολυεθνική δύναμη υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα αποχωρήσει τελικά στα πλαίσια ενός χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα, λέω ότι ο οπικισμός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα κλίμα πολέμου, καθώς εμπεριέχει και πολιτικές πτυχές, και ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν τέτοια μέτρα για να διατηρηθεί η πληθυσμιακή βάση της Κύπρου το 4:1. Τυχόν θέματα που προκύπτουν ανθρωπιστικά και ούτω καθεξής θα αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη εικόνα. Στο εδαφικό μιλώ ότι δεν τίθεται θέμα να υπάρχουν συνιστώντα κράτη. Μιλώ για περιφέρειες. Η εισήγησή μου είναι ότι μπορούν να υπάρξουν 6 περιφέρειες αν οι Τούρκοι θέλουν να έχουν μία μόνο περιφέρεια. Αυτό να γίνει αποδεκτό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την σύνθεση της Ανοβουλής. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν μέσα αρκετά στοιχεία τα οποία είναι κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό που προσπαθώ να κάνω σπρώχνει προς ένα πιο ενοποιημένο σύστημα, αντί εκείνο που λέμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ξεκάθαρα μιλώ στη δική μου θέση για ένα ιδιότυπο ομοσπονδιακό μοντέλο. Αλλά ομοσπονδιακό πάντως και όχι διζωνικό δικοινοτικό. Βέβαια. Βέβαια. Και για παράδειγμα αναφέρομαι μεταξύ άλλων και στο παράδειγμα των ΗΠΑ. Ναι. Που είναι ομοσπονδιακό σύστημα. Αναφέρομαι επίσης και στη Βρετανία και στην Ισπανία, που είναι ιδιότυπα ομοσπονδιακά συστήματα, με στοιχεία και νέου κράτους και ομοσπονδίας. Δηλαδή, η προσπάθεια μου είναι να ξεφύγω από αυτό το οποίο συζητούσαμε τόσα χρόνια, όχι επειδή έχω αλλεργία, επειδή έτσι λέγεται, αλλά επειδή δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η τυχόν εφαρμογή του θα μας οδηγήσει σε πολύ οδυνηρές περιπέτειες, επιδείνωση της κατάστασης και μια κατάσταση τουρκικού προτεκτοράτου. Άρα, μιλώ γι' αυτό. Υπογραμμίζω τη σημασία ενός φυσιολογικού κράτους. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, και θέλω να κλείσουμε με αυτό σήμερα, κύριε Θεοφάνους. Πολύ θα είχε ενδιαφέρον να το διαβάσουμε, βέβαια, λίγο πιο αναλυτικά το σκεπτικό του κύριου Θεοφάνους. Ωστόσο, έχω ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν η Τουρκία να δεχτεί, το είπε ο κύριος Θεοφάνους, ο παράνομος επικισμός, δηλαδή και η πληθυσμιακή αλλίωση στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, να πάει πίσω? Διότι αυτό που ζητάει ο κύριος Θεοφάνους είναι η αναθεώρηση ενός συντάγματος επί τη βάση όμως των γηγενών. Η Τουρκία θα αφήσει το μεγάλο παίκτη που είναι η αλλίωση του πληθυσμού στο βόρειο τμήμα έτσι? Κύριε Σαχίνη, όπως έχω πει και επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί προτάσεις, όχι μόνο για τον επικισμό, αλλά προτάσεις που οδηγούν σε ένα φυσιολογικό κράτος το οποίο μπορεί να δημιουργεί και να λειτουργεί χωρίς ξένες κυδαιμονίες. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Όμως έχει τη δική του σημασία αυτή η κατάσταση αυτών των προτάσεων και για μας και για τη διεθνή κοινότητα, και ταυτόχρονα επαναλαμβάνω τον στόχο ότι ελάχιστο στόχος είναι η προστασία της ελεύθερης Κύπρου και της κρατικής υπόστασης, και μέγιστο στόχος η αποκατάσταση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Αυτό μπορεί να είναι και μακροχρόνιο. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι
θα μπούμε σε καταστάσεις όπου θα πληγεί και ο ελάχιστος στόχος. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Θεοφάνους, από το φίλο το Βασίλη. Λύση σας παρακαλώ, ρωτήστε τον. Πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παίζει αυτή τη στιγμή τον πιο προβληματικό ρόλο στις όποιες προσπάθειες να αλλάξει πίστα και ταχύτητα ακόμη και η κυπριακή δημοκρατία στο θέμα? Θέλω να πω, λέει, η Αγγλία δεν είναι αυτή που στο τέλος θα καθορίσει τους όρους του παιχνιδιού? Κοιτάξτε, υπάρχουν... Το θέμα της Βρετανίας και του ρόλου της, και του ρόλου της στην Κύπρο είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό και ένα πολύ διάστατο ζήτημα. Οι Βρετανοί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Προφανώς. Το ίδιο και εμείς τα δικά μας συμφέροντα. Εγώ θα λέω ότι η Αθήνα, η οποία είναι μαζί με την εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο, μπορεί Λευκοσία και Αθήνα να καλέσουν τη Βρετανία να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο τους ώστε να υπάρξει αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Αυτό το πράγμα έπρεπε να γίνει από την επαύριο του 1974. Κακώς δεν έγινε. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δηλαδή, και επίσης, να θυμίζουμε στους Βρετανούς ότι οι βάσεις που λειτουργούν στην Κύπρο ως κυριέρχες και η Βρετανία υποφελείται, εξυπακούν και κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να αναλυφθούν. Άρα, και πρέπει να συζητούμε με αυτοπεποίθηση και χωρίς οποιαδήποτε κόμπλεξες. Συμπλέγματα κατωτερόητος και ούτω καθεξής. Έχετε δίκιο. Και οι βάσεις είναι ένα κλειδί εδώ σε αυτή την ιστορία. Βέβαια. Και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Βέβαια.